η δήλωση ναι. κάποιου Ευρωπαίου αξιωματούχου που λέει ότι οι Βρετανοί ερευνούν την πιθανότητα ο δράστης να είναι εμπνευσμένος από τον ISIS, από το Ισλαμικό κράτος. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πληροφορία. Εγώ τη μεταδίδω και λογικό διαβάζω. Φανές. Δεν είναι και παράλογη, είναι ακριβώς. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι αυτό που έχει κάνει έτσι πιο μεγάλη αίσθηση είναι οι δύο φωτογραφίες. Η μία του φερόμενου ως δράστη, αν είναι αυτός που έχουμε δει πολλές φορές και εμείς στο δέκτη μας. Και η άλλη του βουλευτή, του Tobias Elwood, δεν είναι βουλευτής μόνο, είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, υπεύθυνος για θέματα Μέσης Ανατολής και κοινοπολιτείας. Είναι ένας συντηρητικός βουλευτής, έτσι νεαρός στην ηλικία, ο οποίος θεωρείται ο ήρωας της ημέρας, έτσι τουλάχιστον το γράφουν τα βρετανικά μέσα, λέγεται, όπως είπαμε, τον Tobias Elwood. Αυτές οι δύο θεωρούν ήρωα, να πούμε, επειδή πήγε να βοηθήσει τον αστυνομικό την ώρα που χτυπήθηκε και μαχαιρώθηκε. Δεν παρακολουθούν όλοι, ακριβώς, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ότι είναι ο άνθρωπος που έτρεξε, έσπευσε να βοηθήσει τον αστυνομικό και να τον επαναφέρει την ώρα που προσπαθεί, τον μαχαίρεσε. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα υπάρχει να του δώσει το φιλί της ζωής εκείνη την ώρα και έχει μια αγωνιώδη έκφραση στο πρόσωπό του. Έχει ανέβει στα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Τα τελευταία που μπορώ να σας πω. Αυτά είναι τα τελευταία που μπορώ να σας πω. Να θυμίσουμε ότι οι νεκροί είναι 4, τουλάχιστον 20 τραυματίες. Τον ανέβασε τον αριθμό η Scotland Yard με την ανακοίνωσή της, ενώ στην αρχή μιλούσαμε για 12. Είναι άνθρωποι που χτυπήθηκαν οι περισσότεροι από το αυτοκίνητο, το είπε και ο αστυνομικός όταν τον ρώτησαν. Οι περισσότεροι χτυπήθηκαν από το αυτοκίνητο, το οποίο προφανώς ήθελε αυτό να καταφέρει, να χτυπήσει τους ανθρώπους που περπατούσαν στη γέφυρα του Westminster. Ανάμεσά τους ήταν, λέει, και άλλοι αστυνομικοί. Το είπε και αυτό, αν το θυμάστε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι εθνικότητα είναι οι τραυματίες. Ξέρουμε ότι είναι 3 Γάλλοι μαθητές του Λυκείου μεταξύ των τραυματιών. Και ξέρεις, Μαρία, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχει διευκρινιστεί, αρκετά σοβαρό, κρίσιμο, ας πούμε. Δηλαδή, από τι προήλθαν οι τραυματισμοί και ο θάνατος των 4. Δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι από πυροβολισμούς. Σίγουρα ο δράστης πυροβολήθηκε. Από το αυτοκίνητο. Εντάξει, ο δράστης πυροβολήθηκε. Ο αστυνομικός είναι ο αστυνομικός που μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Ακριβώς. Οι άλλοι δύο. Και οι τραυματίες επίσης δεν έχει διευκρινιστεί. Αυτό που διαβάζω όμως από τις νομοσοκομιακές πηγές είναι ότι είναι άνθρωποι που είχαν πολύ βαριά τραύματα από το αυτοκίνητο. Από το αυτοκίνητο. Αυτό, και ότι είναι αρκετοί άνθρωποι δηλαδή, το που αυτοκίνητο είναι πολύ σοβαρά χτυπημένοι. Πήγε και έλειωσε κόσμο. Ακριβώς. Είναι αυτό έγινε. Όπως έγινε στην Νίχαια, όπως έγινε στο Βερολίνο. Μάλιστα. Ένα τέτοιο σκηνικό θυμίζει αυτό. Αυτό που ζήσαμε πρώτη φορά με την Νίχαια και μετά με το Βερολίνο. Αυτό τουλάχιστον λένε νομοσοκομιακές πηγές, δεν το είπε ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός είπε μάλιστα ότι δεν είναι, είναι λίγο μπερδεμένο, λέει, ακόμα αυτό, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι 4 νεκροί. Απλώς η πιθανότητα είναι ότι τα περισσότερα θύματα είναι από το αυτοκίνητο. Γιατί ο δράστης είχε μαχαίρι, δεν έχει ακουστεί πουθενά ότι κρατούσε αυτός κάποιο όπλο ή ότι επιτέθηκε. Ο δράστης είχε ένα μεγάλο μαχαίρι με το οποίο επιτέθηκε στον αστυνομικό, ο οποίος ήταν η φρουρά του κοινοβουλίου. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε και πάλι στο Λονδίνο. Υπάρχει μία, μετά και τις νέες ανακοινώσεις και τα νέα δεδομένα και τις νέες εξελίξεις, τα νέα δεδομένα μάλλον, που μπήκαν σε αυτό το ψηφιδατό των εξελίξεων, και τα παιδιά πάνω και η Αναστασία Γιάμαλη και ο Θοδωρής ο Καριώτης, ο αρχισυντάκτης μας, προσπαθούν να επικοινωνήσουν, δεν έχουν την ίδια δυνατότητα που είχαν πριν, που σημαίνει ότι έχει ανάψει πολύ περισσότερο το δίκτυο και από την Ελλάδα προς Λονδίνο. Πού μπορούμε να πάμε, Θοδωρή? Πάμε πάλι στη Μαρία Αλεξοπούλου, είναι η κυρία που ήταν στο νοσοκομείο, όπου είχε πάει για άλλο λόγο και εκεί βρεθήκατε να ζείτε αυτά που συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή, κυρία Αλεξοπούλου. Ναι. Πώς σας φάνηκαν τώρα τα νεότερα μετά τα πράγματα μετά τις νεότερες ανακοινώσεις από τον αρχηγό της Κοτ